Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε λιγάκι με την άκρη του πλεκτού, εννοώ την μπορντούρα, γιατί πιστέψτε με, δεν είναι μόνο το σχέδιο που θα αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε πάνω στο πλεκτό, είναι και το θέμα πώς είναι τελειοποιημένο το πλεκτό μας. Σας είχα δείξει πώς να ενώσουμε όμορφα το πλεκτό μας, πώς να σηκώσουμε τους πόντους. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε πώς θα πλέξουμε την μπουρντούρα πλέκοντας παλτουντάκι, ζακετούλα, καζάκα, για να είναι η μπουρντούρα μας όμορφα τοποθετημένη και το βασικό είναι να μην ξεχυλώνει. Θα σας δείξω ένα κολπάκι που εφαρμόζω χρόνια και πιστέψτε με, η άκρη, το λάστιχο που έπλεξα στην ακρούλα σαν μπορντούρα, δεν ξεχυλώνει, μένει σταθερό. Είναι πολύ εύκολος τρόπος πώς να το κάνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην μας τραβάει, να μην ξεχυλώνει η μπορντούρα. Δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λάστιχο, ένα πόντο καλή και ένα πόντο ανάποδο. Λοιπόν, το επόμενο έχω την μπορντούρα που πλέξαμε στην άκρη εφαρμόζοντας πλέξη μους. Θεωρούμε ότι αυτή είναι για παράδειγμα μπορντούρα, έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση θα σας δείξω πώς μπορούμε να πλέξουμε την μπορντούρα κατευθείαν απάνω στο πλεκτό, πλέκοντας καζάκα, ζακέτα, οτιδήποτε, και για να μην μας ξεχυλώνει το σχέδιο. Αλλά πριν φτάσουν σε αυτό, ήθελα να σας δείξω ένα κολπάκι πάλι που εφαρμόζω απάνω στο πλεκτό. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Για να είναι τα μπροστινά κομμάτια ίσια με τα κομμάτια της πλάτης και στο σημείο που μπαίνει μπορντούρα μία πάνω στην άλλη, για να είναι ίσιο, δηλαδή κόβοντας τους πόντους για τη μασχάλη, περιπίν, για να είναι ίσιοι πόντοι. Δηλαδή έχω εδώ ένα παραδειγματάκι. Αν για την πλάτη χρειαζόμαστε, είναι μόνο παράδειγμα, χρειαζόμαστε 100 πόντους, τότε για τα μπροστινά κομμάτια χρειαζόμαστε από τους μισούς πόντους, δηλαδή 50 πόντους, μισό από το 100, 50 και άλλα 50, αλλά για να κάνουμε και την μπορντούρα και να βγει ίσιο, τότε πρέπει να βάλουμε 55 πόντους για τη μία πλευρά και 55 για την άλλη, γιατί θα μας κάνει 110. Τα 110, δηλαδή τα παραπανήσια 10 πόντι, θα πάνε για την μπορντούρα. Δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα πλέξουμε το σχεδιάκι μας με 45 πόντους και τους 10 πόντους που χρειαζόμαστε μέχρι 55 θα το κάνουμε μπορντούρα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην άλλη πλευρά. Θα βάλουμε 50 πόντους, 45 πόντους για το σχέδιο μας και 10 πόντους για την μπορντούρα. Έτσι ή αλλιώς, μπορντούρα, όπως είναι γνωστό, όταν κουμπώνουμε, έρχεται μία πάνω στην άλλη. Και εφαρμόζοντας αυτό το τρόπο, θα βγει το μέγεθος της πλάτης, θα βγει ίσιο μαζί με το μέγεθος των μπροστινών κομματιών. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα τρόπο. Έχουμε εδώ μια μπορντούρα πλεγμένη μους. Βλέπετε, είναι λίγο φαρδιά. Αποτελείται από 12 πόντους. Δεν έχει σημασία, μπορούμε να την κάνουμε 8 πόντους, με 6,
με 10. Εγώ έχω ένα παραδειγματάκι και έχω με 12 πόντους, λίγο φαρδιά μπορντούρα. Βλέπετε εδώ, έχω κάνει ήδη κουμπότρυπες. Κουμπότρυπες θα σας δείξω αύριο. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα πώς θα κάνουμε τη μπορντούρα για να μην μας ξεχυλώνει. Βλέπετε εδώ, πρώτες 3 σειρές έπλεξα σηκώνοντας το πόντο άπλεκτο, βλέπετε, είναι ξεχυλωμένο, δεν είναι σταθερό. Το παραπάνω όμως, βλέπετε, είναι, υπάρχει διαφορά. Κοιτάξτε, τη διαφορά υπάρχει. Το πάνω μέρος, από εδώ και πάνω, είναι πραγματικά σταθερό. Δεν θα μας ξεχυλωθεί και άκρη είναι πολύ όμορφη. Πώς θα το κάνουμε? Είναι πολύ, πάρα πολύ απλός τρόπος. Λοιπόν, σηκώνουμε το πόντο άπλεκτο και πλέκουμε τους 12 πόντους καλή. Πλέκουμε τους 12 πόντους όπως πλέκουμε κανονικά το μους. Πλέκουμε και από εκεί και πέρα εφαρμόζουμε το σχεδιάκι μας που θέλουμε να πλέξουμε. Πλέκουμε οποιοδήποτε σχέδιο έχουμε που έχουμε εφαρμόσει απάνω στο πλεκτό. Λοιπόν, στην ανάποδη πλευρά πλέκουμε πάλι το σχεδιάκι μας μέχρι να φτάσουμε στην μπορντούρα μας. Φτάσαμε στην μπορντούρα μας, βλέπετε, και συνεχίζουμε, πλέκουμε τους 10, γιατί λέω 10 όχι 12, θα σας το δείξω σε λιγάκι. Πλέκουμε τη πλέξη μους, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μας μείναν στη βελόνα 2 πόντους. Προτελευταίος και τελευταίος πόντος. Το προτελευταίο πόντο το περνάμε άπλεκτο και κρατάμε το νήμα πίσω. Και τελευταίο πόντο το πλέκουμε καλή. Και από την καλή πλευρά πάλι σηκώνουμε το πόντο και το πρώτο πόντο που το περάσαμε άπλεκτο το πλέκουμε πάλι πόντο καλή και συνεχίζουμε να πλέκουμε. Να μην προχωράω παραπέρα, θα το ξανά κάνουμε. Έχουμε την μπορντούρα και πλέκουμε πόντι καλή μέχρι να φτάσουμε στον προτελευταίο πόντο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό παίζει το βασικό ρόλο να μην ξεχυλώνει η μπορντούρα μας. Λοιπόν, πάλι περνάμε το πόντο άπλεκτο και το νηματάκι το κρατάμε από πίσω. Και ένας πόντος καλή. Με αυτό το τρόπο, βλέπετε, η πλέξη μας, η άκρη της μπορντούρας γίνεται πολύ, μα πάρα πολύ σταθερό. Σύγκριση με τις πρώτες σειρές, κοιτάξτε, ξεχυλώνει και είναι, δεν είναι καθόλου περιποιημένο, είναι άτσαλο. Λοιπόν, κάναμε το ένα πάνω στη πλέξη μους. Τώρα, όσο αφορά την μπορντούρα σε λάστιχο, μία καλή, μία ανάποδη, μπορεί να είναι δύο καλή, δύο ανάποδη. Όπως το εφαρμόζετε. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο νηματάκι μπροστά, πλέκουμε πόντο καλή, πόντο ανάποδο, πόντο καλή, ανάποδο, το λάστιχο. Είναι, αυτό το λάστιχο αποτελείται από 9 πόντους. Και συνεχίζουμε το σχέδιο
Ό,τι σχέδιο έχουμε εφαρμόσει απάνω στο πλεκτό. Εγώ αυτή τη στιγμή πλέκω σκέτη κάλτσα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να είναι οι άκρες στις ζακέτες να είναι όμορφες. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε καλύτερο σχέδιο, αλλά αν δεν είναι σωστά πλεγμένα, σωστά πλεγμένες άκρες και μας ξεχυλώνει, χαλάει όλη την εικόνα του πλεκτού. Λοιπόν, πλέκουν το σχεδιάκι μας και φτάνουμε στην μπουρντούρα μας, στο λάστιχο, το πλαϊνό. Πλέκουμε. Ένα πόντο καλή, ένα πόντο ανάποδο, μέχρι να φτάσουμε πάλι στον προτελευταίο πόντο. Βλέπετε? Σε αυτή την περίπτωση, προτελευταίος πόντος είναι πόντος ανάποδος. Περνάμε την κλωστή μπροστά αυτή τη φορά και περνάμε το πόντο άπλεκτο στην δεξιά βελόνα. Και στη συνέχεια το τελευταίο πόντο το πλέκουμε καλή. Πάντα όχι το από την άκρη το δεύτερο πόντο, από την άλλη πλευρά προτελευταίος πόντος. Πάλι από την καλή σηκώνουμε το πόντο και το πόντο που περάσαμε άπλεκτο το πλέκουμε καλή. Με αυτό το τρόπο σταθεροποιείται η άκρη μας. Δεν θα πλέξω παραπέρα, θα ασχοληθούμε με το λάστιχο. Θα σας δείξω και πάλι πώς το κάνουμε. Πλέκουμε το λάστιχο μέχρι να φτάσουμε στο προτελευταίο. Το περνάμε το πόντο άπλεκτο. Νήμα είναι μπροστά και τελευταίος πόντος καλή. Περνώντας το πόντο άπλεκτο, πάλι κάνουμε την άκρη να μένει σταθερή. Δεν ξεχυλώνει. Δοκιμάστε το, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγει σωστά τελειωμένο το πλεκτό μας. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου. Ευχαρίστως θα απαντήσω, ευχαρίστως θα σας βοηθήσω. Κάντε δωρεάν εγγραφή. Έχω πάρα πολλά όμορφα σχεδιάκια, αλλά επίσης αρκετές συμβουλές σχετικά με το σωστό τελείωμα του πλεκτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.